πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, γενικώς θα έχετε, όχι ίσως αυτές εδώ πέρα τις μέρες, επειδή είπαμε ότι είναι μια συνθήκη τέτοια μέσα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα που δεν σας δίνει μια πολύ μεγάλη αβάντα. Από την επόμενη εβδομάδα θα διαφοροποιηθούν αρκετά τα πράγματα που θα περάσει και ο Ερμής και η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο. Θα έχετε ευκαιρίες λοιπόν να ανοίξετε τους ορίζοντές σας και αν νιώθετε αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα είναι είτε κολλημένα, είτε σε μια στασιμότητα ή ακόμα μπορεί να υπάρχει ένα άγχος, μια αγωνία για θέματα που μπορεί να αφορούν τη δουλειά ή για κάποιους μπορεί να είναι και θέματα υγείας. Είναι πάρα πολύ προσωρινό όλο αυτό και αυτή η σύγχυση που μπορεί να βιώνετε. Ξαναλέω, με το που θα μπει ο Ερμής και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας, και αυτό θα συμβεί από το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα αρχίσετε να έχετε περισσότερη... θα υπάρχει μάλλον και θα λειτουργεί η κρίση σας και καλύτερα και θα έχετε και τα θέματα πιο ξεκάθαρα γύρω σας. Και σε επίπεδο επαγγελματικό και σε επίπεδο προσωπικό. Και γενικότερα, επειδή μπορεί να ακούτε και παράπονα αυτόν τον καιρό και από το περιβάλλον των φίλων ή ακόμα από το σύντροφο, τη σύντροφο, ναι, είναι μερικές μέρες ακόμη που ίσως να μην μπορείτε να δώσετε τέλος πάντων όλα αυτά που θα θέλατε, αλλά υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτή τη στιγμή.